Στο γήπεδο του Ταύρου, πρώτη αγωνιστική των play-off του παιδικού στο Θουκυδίδιο και ο Πανιώνιος υποδέχεται το Κερατσίνι. Τις δύο ομάδες να χαιρετούν τους φίλους και γονείς που έχουν έρθει σήμερα εδώ να παρακολουθήσουν αυτή την πρώτη σημαντική συνάντηση. Πάνω πλέον το Κερατσίνι με μικρές αλλαγές σε σχέση με το ξεκίνημα της σεζόν η ομάδα του Πανιωνίου. Το Κερατσίνι που παρότι τη σέντρα την είχε ο Πανιώνιος, ήταν αυτό που προσπάθησε να πιέσει από την αρχή και να ευνηδιάσει τον αντίπαλό του. Με πολύ καλά στημένο το κέντρο από τον κύριο Δερμάτη, πίεσε χωρίς όμως να έχει την ουσία. Εύκολα ή δύσκολα ο Πανιώνιος έβγαζε την μπάλα από την περιοχή του. Πρώτη επίσκεψη του Πανιωνίου ήταν στο 15 με την προσπάθεια του Μπόκια από μακριά βέβαια. Μέχρι τώρα η ομάδα του Πανιωνίου δεν έχει καταφέρει να μπει στην περιοχή. Πολύ καλά οργανωμένη η άμυνα του Πανιωνίου, του Κερατσινίου. Δεν έχουν βρεθεί οι κατάλληλες διαδρομές. Εκτός από αυτή τη φάση στο 19 είναι ο Μουσάι αυτός που από το λάθος θα ξεφύγει, αλλά το λάθος του Μπάχα τόσο ήταν άστοχο. Ένα λεπτό αργότερα, πλάγιο, η πρώτη φάση είναι μες στην περιοχή και πάλι η προσπάθεια στο γυριστό από τον Μουσάι δεν θα ανησυχήσει, ο Κολέτσι θα μαζέψει. Πέρασαν 28 λεπτά παιχνιδιού για να έχουμε την πρώτη καλή στιγμή εδώ με τον Κυπριώτη να μην πιάνει γεμάτα το σούτ, η μπάλα φεύγει δίπλα από τα δοκάρια του Σκαμνάκη. Στο 28 η πρώτη καλή φάση για το Κερατσίνι. 0-0 σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο με το ξεκίνημα ο Μπόκιας βρίσκει χώρο σουτάρι, πέφτει, ο Κολέτσι διώχνει. Τα μηνύματα έχουν αρχίσει ήδη να τα παίρνουν οι Κερατσινιώτες. Ξανά εδώ η προσπάθεια, βγαίνει ο Κολέτσι, θα μπλοκάρει. Και ο Δερμάτης που έχει πραγματοποιήσει αλλαγές στην ομάδα του σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, υπάρχουν αρκετά κενά, βρίσκει χώρους ο Μπόκια. Ένα κενό είναι αυτό εδώ, ανάμεσα από τους δύο περνά, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγει το σκορ 1-0. Στο 20 λεπτό της επανάληψης ο Νίκος ο Μπόκιας καταφέρνει να σκοράρει. Άλλαξαν τα μαρκαρίσματα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, ο Μπόκιας βρήκε ελεύθερους χώρους. Έκλεψε εδώ ανάμεσα από τους δύο αμυντικούς και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με πολύ όμορφο πλασέ. Το Κερατσίνι αμέσως προσπαθεί να αντιδράσει, βγαίνει μπροστά, δεν έχει όμως τον τρόπο. Σκαμνάκης μαζεύει την μπάλα. Ο Πανιώνιος προσπαθεί να βγει στην επίθεση, υπάρχει φάουλ εδώ. Ο Μουσάι θα βάλει την κόντρα, θα δει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον κύριο Παπάδη. Κόκκινη, μένει με 10 ο Πανιώνιος, πλεονέκτημα για το Κερατσίνι. 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι και ενώ είμαστε πάντα στο 1-0, ο κύριος Παπάδης θα κάνει και συστάσεις. Βρίσκονται εκεί, προετοιμάζονται οι ομάδες για το επόμενο παιχνίδι. Δραματικά τα τελευταία λεπτά, το Κερατσίνι περνάει όλο μπροστά, εκτελείται το φάουλ, προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση. Ο Σκαμπαρδόνης εδώ περνάει στον Τούρλα, Τούρλας κάνει μια πολύ όμορφη ενέργεια, βλέπει το κενό, την πετάει στον Μπόκια, ο Μπόκιας μπαίνει σχεδόν με την μπάλα στα δίχτυα, κάνει το 2-0. Μεγάλη νίκη για τον Πανιώνιο που ξεκινά με 3 πόντους, με τον Νίκο Μπόκια να πετυχαίνει 2 γκολ και να κερδίζει έτσι στην επανάληψη το παιχνίδι. Ξανά εδώ πολύ όμορφη πάσα από τον Τούρλα και ο Νίκος Μπόκιας, ένα πανομοιότυπο γκολ, το 2-0.